άποψη στα μέσα ενημέρωση. Ένα έργο όμω το οποίο φέρει μια επίσημη υπογραφή ενό συλλόγου στελέχου τη ελληνική αστυνομία. Δεν είναι ανυπόγραφο. Να απαντήσω. Εδώ το θέμα τέθη πολιτικά. Αν εμφανιζόταν ένα κανάλι και έλεγε εδώ έχουμε μία διαταγή με την υπογραφή του κυρίου Τάδε, κύριε Πανούση, τι λέτε, κύριε Βούτση, τι λέτε, πράγματι θα ήταν μια πολύ σωστή ενημέρωση. Εδώ δεν έγινε αυτό. Εδώ ακούστηκε ότι ανοίγουν οι φυλακές, ανοίγουν τα κρατήρια, φεύγουν όλοι, δεν θα συλλαμβάνονται, τελεία. Και αρχίζουν πλέον τα blogs κλπ. Να λένε ότι ο Πανούση απελευθερώνεται. Πού είναι η ιδεοντολογία? Δεν είναι υπογραφή Πανούση, οπότε λες. Δεν χρειάζεται καν να με ρωτήσεις. Πλην όμως η διαταγή είναι στο πνεύμα του νόμου. Και στην εφαρμογή του 3. Σας επαναλάβα, η διαταγή βγήκε έτσι παράτυπα, δεν πέρασε από την ιεραρχία πρώτον. Και δεύτερον, εφόσον μιλάμε για πολιτική, νέα πολιτική, νέα πολιτική λέει. Δεν λέει ισχύουσες διατάξεις. Οπότε, εντάξει. Νέα πολιτική σχετικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι η πολιτική του Υπουργείου. Χωρίς να το ξέρει ο Υπουργός, να το ξέρει κανένας άλλος. Η διαταγή αυτή έφτασε στα κέντρα κράτηση, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Εγώ τη διαταγή τη διάβασα για πρώτη φορά γύρω στη μία παρά από ένα site. Το Sky το βλέπω. Το είδα, ήμουν έτσι σας λέω. Οπότε την είδα να παίζει το θέμα. Είδα να παίζει το θέμα, δεν είδα αυτό. Άκουσα δηλαδή ότι ανοίγουν τα κρατητήρια, έχουμε ένα έγγραφο. Και παίρνω αμέσως τους υπουργούς, παίρνω τον διευθυντή του γραφείου, παίρνω τον αρχηγό, ποιο είναι το έγγραφο. Αν έχετε την καλοσύνη, ποιος το υπογράφει αυτό? Δεν το δείτε το έγγραφο, δεν είναι. Ας ταξίαρχος, ταξίαρχος. Υπάρχουν και όμως πολλές φορές που δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτό το Υπουργείο, υπάρχουν πλήσει όσοι ανώτεροι κατώτεροι μεσόβαθμοι κτλ. Που βλέπουν και αν δεν κάνουν την κυβέρνηση. Εντάξει, αλλά ωραία. Εντάξει. Να το καταλάβω. Αλλά υποτίθεται ότι ιδίως αυτό το Υπουργείο, ιδίως η αρχή της νομιμότητας και της ιεραρχίας πρέπει να τηρούνται. Όποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να το κάνει, μιλάμε στην ιεραρχία των αξιωματικών, φεύγει. Δεν μπορεί να υπονομεύσει. Εδώ δεν είναι ένα Υπουργείο που είναι υπάλληλη πολιτική και ο καθένας μπορεί κάπως να βλέπει διαφορετικά την νέα της πειθαρχίας. Εδώ δεν πάει ο υπουργός αυτό και να βγαίνει άλλο διοικητικά, έτσι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό αποκεφαλίστηκε ο κύριος. Κύριε Πανούση, τα κέντρα κράτησης λέτε ότι δεν κλείνουν, άρα είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν κλείνουν τα κέντρα κράτησης. Τα κέντρα κράτησης έχουμε ξαναπεί. Μην με βάζετε να πω πράγματα τα οποία πρώτα έχω ξαναπεί και δεύτερον το αναλαμβάνει η κυρία Χρυστοδουλοπούλου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών που αυτές οι αρμοδιότητες περνάνε στο άλλο Υπουργείο. Θα σας τα πει η κυρία Χρυστοδουλοπούλου την ώρα πρέπει. Στο δεύτερο θέμα, στις 17 Φεβρουαρίου, εκδόθηκε μια ανακοίνωση από εσάς και την κυρία Χρυστοδουλοπούλου, που έλεγε τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα. Στο τέταρτο έλεγε εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων, όπως παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και αντιπάθρωση του Υπουργείου. Άρα, στο θέμα της σύλληψης ή των παράνομων συμμεταρρυθμών που εισέρχονται στη χώρα. Και με βάση το νόμο που είπε και ο συνάδελφος, ο 39.11, εσείς θα υπογράψετε την ιδιότερη διάταξη που λέει ότι δεν θα συλλαμβάνονται μετανάστες που έχουν παραμείνει στη χώρα. Αυτό, πρώτον, αν διαβάζετε καλά το έγγραφο, το επίδικο έγγραφο, μιλάει περί ταυτοποιήσεως, πρώτον. Δεύτερον, αυτό που είπε το σημείο 4 αφορά την αμυγδαλέζα. Αφορά την αμυγδαλέζα. Αυτό το δελτίο τύπου, εν πάση περιπτώσει, που βγάζουμε, αφορά την αμυγδαλέζα. Ότι αυτός που θα βγαίνει δεν θα πει στην Ομόνια να κάθεται χωρίς να τον ξέρει κανένας. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Δεν ήταν το αντικείμενο, δεν το έχουμε συζητήσει. Το αντικείμενο των νεοεισερχομένων. Έτσι, δεν το έχουμε συζητήσει τι θα γίνεται. Όχι, το έχουμε αποφασίσει, δεν το έχουμε συζητήσει. Αλλά ουδής έχει πει έστω στις άτυπες ανταλλαγές απόψεων. Ότι θα μπαίνουν μέσα, θα έρχονται θα κάνουν βόλτες στην πλατεία κλπ. Για να κάνουμε... Μισό λεπτό, για να καταλάβω καλά. Και επειδή λοιπόν δεν το έχετε ακόμα συζητήσει, ούτε εσείς, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο αρμόδιος κανένας, δεν πρέπει η αστυνομία να εφαρμόσει το νόμο που ισχύει. Γιατί προηγουμένως μου είπατε το περιεχόμενο του εγγράφου έχει να κάνει με νόμους οι οποίοι είναι νόμοι. Μέχρι λοιπόν να αποφασίσετε δεν πρέπει ο αστυνομικός να εφαρμόσει το νόμο που ισχύει. Αυτό λοιπόν. Συμπληρωματικά στην ερώτηση, κύριε Υπουργέ, υπάρχει επίσης και ένα δελτίο τύπου με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου. Το έχω εδώ.
το οποίο βελτιωθεί του στην ουσία θα αλλάξει μια πολιτική σε ό,τι αφορά το τι πρόκειται να ακολουθήσει το έξι συστήμα. Γιατί αναφέρεται μέσα στο έγγραφο ότι η κύρια αίσθηση την οποία είχατε ότι ήταν το θέμα ότι έλεγε στην αρχή για μια επενδυτική πολιτική. Ναι. Λοιπόν. Καταρχήν, όταν ο ένας νομικός οφείλει μέχρι να χαράξει καινούργια πολιτική, οποιοδήποτε, αν θα πρέπει να εφαρμόσει τους νόμους. Η απόφαση περί της εφαρμογής των νόμων, που είναι υποχρέωση του καθενός, αλλά η απόφαση του τρόπου, αν δεχτείτε σε ένα μεσοδιάστημα ανάμεσα στο υπάρχον το ισχύον καθεστώς και αυτό που ετοιμάζουμε, είναι μια συζήτηση που θα βγει από τις κοινές μας αποφάσεις σχέση του Ρουπούλου και εμού. Γιατί δεν... να μην το κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν θα βγει έτσι. Άρα λέω, εσείς βγάλατε μια εγκύκλωση. Καμία, καμία, πουθενά. Τίπα, τίπα. Πουθενά, πουθενά δεν έχει βγει τίπα τέτοιο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το μάθει αν θεωρείτε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό εδώ δεν είναι αν κάποιος αστυνομικός συνέλαβε κάποιον και ξαφνικά του τηλεφωνήσαμε και του είπαμε τι είναι αυτά, σου είπαμε να μην συλλαμβάνεις ότι αυτή είναι η νέα αντίληψη. Δεν είναι αυτό. Εδώ φτιάχνεται πολιτική. Δεν είναι εφαρμογή ενός νόμου κατά την εκτίμηση κάποιου. Εδώ είναι πολιτική, ότι αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, του Υπουργείου. Έχει βασική διαφορά, θα συνοηθούμε σε αυτό το θέμα. Αν ένας αστυνομικός θεωρεί ότι πρέπει να κάνει έτσι αλλιώς, είναι ένα θέμα. Τώρα, δελτίο τύπου δεν κάνει πολιτική. Το δελτίο τύπου είναι αρχές. Και λέμε ότι οι αρχές μας είναι αυτές. Σας είπα το δελτίο τύπου βγήκε λόγω της αμυγδαλέζας. Αν τα δείτε όλα αυτά, θα δείτε τι λέει για διεθνή προστασία, για ασθενείς, για κλπ. Πουθενά δεν λέει, μα πουθενά δεν λέει ότι αυτοί που θα έρθουν το Μάιο, ξέρω και εγώ, στα νησιά κλπ, ότι αυτοί θα συλλαμβάνονται, δεν θα συλλαμβάνονται, θα τους δίνουμε άδεια να κάνουν βόλτες στα νησιά κλπ. Πουθενά δεν λέει τέτοια πράγματα. Κύριε Πάνος, μέχρι τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε τα τελευταία χρόνια τι συνέβαινε με τους μετανάστες? Θα τα δείτε αυτά. Συλλαμβάνονταν, όχι, συλλαμβάνονταν όλοι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε κατ' εκτίμηση, υπάρχουν εκεί πέρα διαφοροποιήσεις, 200-300 χιλιάδες άτυπους μετανάστες, δηλαδή μη δηλωμένους, μη νομιμοποιημένους. Και έχουμε γύρω στους 3,5 με 4 χιλιάδες στα κέντρα κράτησης. Πείτε μου τη σχέση αυτών των δύο πραγμάτων. Δηλαδή, όλο το σύστημα επικεντρώνεται στην επικινδυνότητα αυτών των ανθρώπων. Οι πρώτες ενδείξεις της Επιτροπής που εξετάζει έναν φάκελο, έναν από τους φακέλους, είναι γύρω στους 200 έχουν ποινικές εμπλοκές και δεν θα βγούνε, και δεν θα βγούνε, το ξαναπώ. Αλλά μιλάμε για 3.000 ανθρώπους, 3.500. Οι άλλοι 300 που δεν τους ξέρουμε, αυτούς τουλάχιστον τους ξέρουμε. Και έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία, δεν λέω για το έγγραφο το χθεσινό, λέω γενικώς όπως είπατε. Όλη η φασαρία έχει γίνει ότι όλη η εγκληματίας είναι εκεί. Και όταν κάποιος από αυτούς βγει και βιάσει, πανούς εσύ θα πας φυλακή, διότι εσύ τον άφησε να βιάσει, ενώ 300.000. Για να μην πω την υποκρισία. Ότι όλοι αυτοί που φωνάζουν έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους άτυπους μετανάστες στις δουλειές του σπιτιού τους, στις δουλειές της επιχείρησής τους κλπ. Λοιπόν, προσοχή. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου πείτε, από τα τελευταία χρόνια που αποφάσισε η Ελλάδα επιτέλους να βάλει λίγο ένα πάθος στο βαρέλι του θέματος, συλλαμβάνονταν όλοι οι μετανάστες που έβγαιναν από τον Εύρο ή από την Θάλασσα? Φυσικά δεν συλλαμβάνονταν, γιατί τότε δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους χιλιάδες εξωελεύθερους. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτό που συνέβαινε ήταν αυτό που λέει και αυτό το χαρτί. Έβαιναν για παράδειγμα από τον Εύρο, γίνονταν η ταυτοποίηση που κρατούσε κάποιες μέρες και στη συνέχεια έπαιρναν οι άνθρωποι ένα χαρτί που έλεγαν σε 30 μέρες ή κάνεις τα χαρτιά σου ή φεύγεις. Ποια είναι η διαφορά ακριβώς? Μου εξηγείτε όχι, ποια είναι η διαφορά. Γιατί να ρωτήσετε εμένα, ναι, γιατί ποια είναι η διαφορά το τι όταν κάνουμε εμείς τις... Όχι, ένα λεπτό. Το, αυτό ήθελα να σας πω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποια είναι... Κυρίου Σαμαρά, το ίδιο πράγμα γινόταν. Ποια, μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω από σας. Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς που καταγγέλουν αυτό που εφαρμόσαμε? Πέραν το αφήνω αμυγδαλές και λοιπά, που σας λέω θα τα δείτε τις καταγγελίες. Αυτό που εφαρμόσανε, το καταγγέλουν που δεν έχουμε πει ότι θα το εφαρμόσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Καραμίτρο, τους λέει, εντάξει, τι, στο μεσοδιάστημα τι υπάρχει, ανομία? Ένα σοβαρό ζήτημα. Αλλά εμείς δεν έχουμε πει ποια πολιτική θα ακολουθήσουμε. Και μας καταγγέλνουν γιατί δεν ακολουθούν, φαντάζομαι, τη δικιά τους πολιτική, την οποία λέει το έγγραφο.